Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον καθηγητή Δημήτρη Παρασκευή, μέλος της Επιτροπής των Ειδικών για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας. Γεια σας κύριε καθηγητά. Πώς σχολιάζετε το πλέγμα των νέων μέτρων για τους ανεμβολίαστους? Καλησπέρα σας. Το πλέγμα των νέων μέτρων έχει το χαρακτήρα της προάσπισης της δημόσιας υγείας και από την άλλη τη διατήρηση όλων των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που θα αφορούν την περίοδο του φθινοπόρου και του χειμώνα. Δεδομένου το ότι διαθέτουμε το εμβόλιο, που είναι ένα πολύ αποτελεσματικό μέτρο πρόληψης, έχει αποφασιστεί η διαφορετική διαχείριση των εμβολιασμένων που γνωρίζουμε ότι έχουν μικρότερο κίνδυνο να εμβοληθούν και να νοσήσουν σοβαρά από τα άτομα τα οποία δεν έχουν εμβολιαστεί. Κινούνται, θεωρείτε, στη σωστή κατεύθυνση αυτά τα μέτρα, αυτά τα αντικίνητρα, ή θα χρειαστούν επιπρόσθετες δράσεις? Τα μέτρα είναι σίγουρα προς τη σωστή κατεύθυνση και μάλιστα έχουν ενισχυθεί σε ό,τι αφορά σχεδόν την κατάργηση του self-test, δηλαδή σε όλους τους κλειστούς χώρους και τους επαγγελματικούς χώρους, με εξαίρεση τα παιδιά ουσιαστικά του δημοτικού, θα απαιτείται ο έλεγχος με rapid test και μάλιστα ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας, έτσι ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι η πρόσβαση σε αυτούς τους χώρους θα γίνεται από άτομα τα οποία είναι ανεμβολίαστα και είναι αρνητικά σε διάστημα περίπου 48 ώρων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και διασφαλίζει περισσότερο την ασφάλεια των κλειστών χώρων. Θα επιτευχθεί ο στόχος τόνωσης της Εθνικής Εκστρατείας Εμβολιασμού, γιατί ουσιαστικά αυτό εκεί στοχεύει η κυβέρνηση? Το ζητούμενο είναι σίγουρα όλοι μας προσπαθούμε να ενισχύσουμε το ποσοστό του εμβολιασμού, την εμβολιαστική κάλυψη, τόσο να απαντήσουμε στα ερωτήματα, αλλά και η πρόθεση της κυβέρνησης, φαντάζομαι, είναι να δώσει τα κίνητρα για αυτούς οι οποίοι είναι διστακτικοί να εμβολιαστούν και για τη δική τους ασφάλεια, πρωτίστως είναι η δική τους ασφάλεια, και η ασφάλεια της κοινότητας, αλλά και η δυνατότητα όλοι οι επαγγελματικοί χώροι να παραμείνουν ανοιχτοί. Και όπως βλέπετε, αυτά τα μέτρα έχουν κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. Οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι που δεν θα κάνουν τα εργαστηριακά τεστ θα είναι αντιμέτωποι με κυρώσεις και έχουμε και τον μπλόκο διαρκείας στους κλειστούς χώρους. Το θέμα είναι όλα αυτά να λειτουργήσουν και να μπορεί να γίνει και ο έλεγχος για την πιστή τήρησή τους, κύριε καθηγητά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αν πραγματικά δεν πραγματοποιείται ο έλεγχος, τότε τα μέτρα αυτά δεν θα έχουν την απαιτούμενη και αναμενόμενη αποτελεσματικότητα. Κάντε πολύ καλά που το τονίζετε και έχει πολύ μεγάλη σημασία ο έλεγχος να γίνεται σωστά και τα μέτρα να τηρούνται στον βαθμό του εφικτού και με γνώμονα τη λογική. Και κάτι τελευταίο, πώς σχολιάζετε τη στάση αρνητών γιατρών που βγαίνουν δημόσια και εκφράζουν ομολογουμένως αντιεπιστημονικές απόψεις κατά του εμβολιασμού? Παρότι οι απόψεις όλων είναι σεβαστές, αλλά βρισκόμαστε στην περίοδο που βασίζεται στην τεκμηριωμένη γνώση και οι αποφάσεις λαμβάνονται βάσει των αποτελεσμάτων των ερευνών, της επιστημονικής έρευνας, και αυτές είναι οι μόνες αξιόπιστες πηγές γνώσης και δεδομένων και βάσει αυτών λαμβάνονται και αποφάσεις. Κυρία Παρασκευή, σας ευχαριστώ θερμά.